Ράγισαν και οι πέτρες στην κηδεία του αδικοχαμένου Αντώνη Καριώτη στον Άγιο Νικόλαο, με τα αδέλφια του να μην αντέχουν τον πόνο και να καταραίουν. Ανίποτος πόνος, θλίψη και οργή, με συγγενείς, φίλους, πολίτες της Κρήτης και όλη η Ελλάδα να λένε το τελευταίο αντίο στον άτυχο Αντώνη, τον οποίο έσπρωξαν βία στη θάλασσα μέλη του πληρώματος του Blue Horizon, με συνέπεια να πνιγεί. Απάνθρωπο και σοκαριστικό περιστατικό και με έναν θανατοφρικιαστικό που συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα. Δικαιοσύνη μόνο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί. Το φάγανε άδικα. Αυτοί που σε σκοτώσανε στη φυλακή να μπουνε. Μόνο έτσι αδικαίωση θα νιώσει η ψυχή μου. Άλλος να μην βρεθεί ποτέ στη θέση τη δική μου. Έχουμε παιδιά. Κλαίω για το μέλλον των παιδιών μας. Ο άδικος ο πνιγμός σόκαρε τον πλανήτη. Χλής, Ιωδίνη, σκόρπισες, μάθε σε κάθε σπίτι. Ήταν το χαμογελαστό παιδί. Ήταν ο άγγελος επί γης. Δεν υπήρχε, ήταν ψυχή. Όταν είδατε αυτές τις εικόνες, πώς νιώσατε? Ντροπή. Και πήγαινε με το ποδήλατό του για ένα χατζηλίκι. Ναι. Για ένα χατζηλίκι. Ποτέ να έβλεπε κάποιον άνθρωπο ή κάποια στον δρόμο και να μην τον βοήθαγε. Η σωρός του έφτασε λίγο μετά τις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστρια στον Άγιο Νικόλαο, ενώ μία ώρα αργότερα εψάλλει νεκρόσιμος ακολουθία με τις εικόνες να συγκλονίζουν. Τραγικές φιγούρες στα αδέλφια του που ζητούν δικαιοσύνη για τον Αντώνη. Δικαιοσύνη, αλλά κοπελιά, τα μεγάλα τζάκια αφήνουν μόνο σάχτες. Τα έσχια από όλες τις πλευρές. Σαν κυβέρνηση είμαστε απαράδεκτοι. Πώς λύνουνε τους κάβους του αποριού και ο καταπέλτης είναι ακόμα στον τόκο. Να τα αφήσουν να πνιγεί άδικα ένα φτωχό παιδί, ένα καλό παιδί. Σοκ, χωρίς δέος. Ο πρόεδρος του Πασό Κίναλ, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, πλήθος κόσμου, εργαζόμενοι του Δήμου και όχι μόνο, καθώς και ο πατέρας της μικρής Μελίνας Παρασκάκη, συγκλονισμένοι από την τραγωδία, αποχαιρέτησαν το αθώο, χαμογελαστό, εργατικό και καλό παιδί που ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Είναι αδιανόητο να επιτρέψουμε η κοινωνία μας να μετατραπεί σε μια ζούγκλα ανισοτήτων, βίων πράξεων, διαφθοράς και αυτόν το χρέος του κράτους να προστατεύσει τους αδύναμους ανθρώπους. Προφανώς θα πρέπει να δικαιωθεί η μνήμη αλλά και ο πόνος που νιώθουμε όλοι για τον Αντώνη. Είναι ώρα θλίψης και αποχαιρετισμού του Αντώνη. Και για να δηλώσουμε το ηθικό και πολιτικό παρόν με σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης. Είναι να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία, καθώς ο άνθρωπος έχει φτάσει στο σημείο 0. Φεύγουμε. Είπε αυτή τη λέξη, σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να είχε πέσει ο καφές του μέσα και φύγαμε σαν να μην έγινε τίποτα. Κάποιοι φώναξαν δολοφόνε, δολοφόνε. Μετά προσπαθούσαμε να κάνουμε οτιδήποτε να σταματήσουμε το καράβι. Ήταν ό,τι πιο τραγικό έχω ζήσει στη ζωή μου. Ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης και η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι κοντά στην οικογένεια. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι τον έσπρωξαν να πνιγεί, αλλά και τι άλλο συνέβη εκείνη τη μέρα. Υπάρχει εσυναίσθηση, λέμε στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε και δεν εκπαιδευόμαστε καν. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε. Όπου τον έβλεπες, σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα αυτό, στη Βιοπάνη. Πολύ μεγάλο παράδειγμα. Και όποιος θέλει να σταθείτε δίπλα σε αυτά τα παιδιά, που πάλι θάβουν το παιδί τους, γιατί εγώ σηκώσω το φέρετρο του παιδιού μου, να μην ξεχάσετε και να είστε στα δικαστήρια, να παρευρεθείτε στα δικαστήρια και να σταθείτε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά ξέρει καλά ο κόσμος του Αγίου Νικολάου ότι η οικογένεια του Αντώνη μπορεί να μην έχει τη δύναμη να φωνάξει τα κανάλια. Να μην το ξεχάσετε. Αίσθημα οργής για τη δολοφονία ενός ανθρώπου της Βιοπάλης με καρδιά ενός μικρού παιδιού. Πόνος και δάκρυα με πολίτες να κρατούν λευκά τριαντάφυλλα και το Αντώνιο, ο οποίος καβαλούσε το ποδήλατό του, δίνοντας καθημερινά μάχη για την επιβίωση της οικογένειάς του μετά και τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας του. Στερνό αντίο στον Αντώνη, που έκανε συχνά το ταξίδι Ηράκλειο-Πειραιάς για να εξασφαλίσει το χαρτζηλίκι με το οποίο στήριζε οικονομικά την οικογένειά του. Η αγνή ψυχή που χάθηκε τόσο άδικα και μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων και τόσο τραγικά. Ο Αντώνης έζησε αθόρυβα, αλλά έφυγε κοφαντικά, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, σημειώνοντας ότι ακόμα και ο καλύτερος κολυμβητής δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα απόνερα της προπέλας του πλοίου. Μεγάλωσε εδώ, θα λέγαμε, στα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Είναι πνευματικό μας παιδί, είναι πνευματικό μου παιδί. Μου έλεγαν από την μονάδα φροντίδας μητρότητος, όπου εκεί είμαι αντιπρόεδρος, ότι όταν στο παιδί έδιναν κάτι για να το μοιραστεί με την οικογένειά του, εκείνο πήγαινε την ίδια στιγμή και το μοίραζε με άλλα παιδιά που είχαν ανάγκη. Το χαμόγελο και τα τραγούδια του δεν θα ακουστούν ξανά στη γειτονιά και σε εργατικές κατοικίες του Αγίου Νικολάου, ενώ από εκεί ψηλά με το ποδήλατό του θα λέει ένα μεγάλο γιατί. Πού είναι η ενσυναίσθηση, η ευαισθησία, η ανθρωπιά,